Το ερώτημα το βασικό, κύριε Υπουργέ, είναι τι είναι αυτό που τσακίζει τα εισοδήματα των αγροτοκτηνοτρόφων. Η κυβέρνηση ισχύει ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστατεύει τα δικαιώματα των αγροτών. Γιατί χτυπάει, λέει, μια πολύ σημαντική πλευρά της ελληνοποίησης. Βεβαίως και είναι ζήτημα ελληνοποίησης. Βεβαίως. Κανείς δεν το απορρίπτει. Αλλά είναι αυτό το καθοριστικό που τσακίζει τα εισοδήματα των αγροτών. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Γιατί βεβαίως είναι πολύ απλουστευτικό το σχήμα το οποίο είπατε στην ομιλία σας ότι η ζήτηση καθορίζει την τιμή. Φέτος, για παράδειγμα, στα ευνοερήφια δεν είχαμε ελληνοποίησεις και δεν είχαμε και εξαγωγές. Το εισόδημα των κτηνοτρόφων πού πήγε? Στον πάτο. Πήγε στον πάτο. Γιατί έπεσε η ζήτηση από μεριάς των Ελλήνων και οι διατροφικές ανάγκες να καλυφθούν? Όχι. Γιατί τους απειλούσανε οι μεγαλέμποροι να δώσουν τζάμπα. Αλλιώς θα τους μένανε. Υπάρχει αυτή η ιδιομορφία με τα αγροτικά προϊόντα. Δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και όχι μόνο δεν μπορούν αν κάποιοι αποθηκεύονται, αλλά ταυτόχρονα πρέπει με το εισόδημα να καλύψουν τις ανάγκες για την επόμενη παραγωγή. Πότε θα τα πάρουν αυτά? Άρα λοιπόν να ένα μεγάλο ζήτημα. Δεύτερον, βεβαίως το νομοσχέδιο κάνετε ορισμένους εξυγχρονισμούς. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Όμως αυτό αλλάζει την ουσία και την πραγματικότητα που βιώνει η αγροτιά στον τόπο μας? Εμείς λέμε όχι. Δεν το αλλάζει παρά ότι κάνει κάποιους εξυγχρονισμούς και βελτιώσει ενδεχόμενα σε κάποια σημεία. Ποιο είναι το βασικό λοιπόν πρόβλημα? Τι είναι αυτό που τσακίζει στην κυριολεξία το εισόδημα του αγρότη? Εμείς το λέμε πολύ καθαρά. Είναι ο ανταγωνισμός και το καπιταλιστικό κέρδος, κύριε Υπουργέ. Γιατί ο αγρότης είναι ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες. Ποιες είναι αυτές οι δύο μιλόπετρες που το συνθλίβουνε? Η μία είναι οι πολυεθνικές, οι οποίες παράγουν τα αγροτικά εφόδια, τα λιπάσματα, τους σπόρους, τα φάρμακα. Άρα λοιπόν του ανεβάζουν το κόστος παραγωγής, γιατί θέλουν να πουλάνε πολύ ακριβά για να βγάζουν κέρδη. Και το δεύτερο είναι οι άλλες επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι του παίρνουν την παραγωγή, που θέλουν να την πάρουν φτηνά την παραγωγή για να βγάλουν κέρδη. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η αγροτιά. Οι κτηνοτρόφοι, οι αλλιείς. Δεν είναι κάποιο άλλο. Όσο λοιπόν κυριαρχούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των μονοπωλίων, δεν μπορεί ο αγρότης να θωρακίσει το εισόδημά του επί της ουσίας. Ένα το κρατούμενο. Αυτή είναι λοιπόν ο βασικός παράγοντας. Τι άλλο υπάρχει που επηρεάζει το σένα του αγρότη? Είναι οι φυσικές καταστροφές, οι οποίες μπορούν να τσακίσουν και να καταστρέψουν την παραγωγή του. Τι κάνετε εσείς? Αποζημιώνετε στο σύνολο της καταστροφής που έχει πάθει? Όχι. Ούτε εσείς, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί έχετε έναν ΕΛΓΑ με συγκεκριμένες νόρμες για το πότε μπορεί να αποζημιωθεί και μέχρι τι ποσοστό πρέπει να έχει καταστραφεί η παραγωγή. Αλλιώς δεν αποζημιώνεται. Και δεύτερον, ένας ΕΛΓΑ ελληματικός, όχι γιατί οι αγρότες δεν εισφέρουν, αλλά γιατί το κράτος έχει μια δεκαετία να βάλει κρατικά έσοδα στον ΕΛΓΑ, να δώσει το κρατικό του μερίδιο. Γι' αυτό καταραίουν τα έσοδα του ΕΛΓΑ. Γιατί δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση στον ΕΛΓΑ. Και δεν μιλάμε για τα ΨΕΑ, που είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο και τα οποία έχουν ακόμη μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Πρέπει να εκκληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να αποζημιώσουν κάποιες από τις καταστροφές στην υποδομή. Άλλοι παράγοντες. Πολύ ακριβή ενέργεια. Και εδώ είναι και ευθύνη του κράτους, γιατί έχουν πολύ ακριβή ενέργεια. Για παράδειγμα, οι στάνες και τα μαντριά που είναι στα βουνά. Εκεί αν δεν βάλουν μόνοι τους οι κτηνοτρόφοι τα δίκτυα της ΔΕΗ, δεν πρόκειται να τους πάει ηλεκτρικό ρεύμα. Τους αυξάνει αυτό το κόστος, βεβαίως. Δυσκολεύει την παραγωγή της ΔΕΗ, βεβαίως. Πώς το κράτος συμβάλλει στο να μπορεί να πάει παντού σε κάθε μαντρί το ηλεκτρικό ρεύμα? Με τίποτα. Γιατί η ΔΕΗ, η ΡΑΕ, ο ΑΔΜΙΕ και όλα οι υπόλοιποι είναι εταιρείες οι οποίες κοιτάνε την κερδοφορία τους. Άρα ή θα πληρώσει ο αγρότης να του πάει το ρεύμα στο μαντήριο κτηνοτρόφος, ή διαφορετικά δεν έχει. Δεύτερο στοιχείο, πετρέλαιο. Οι εφοπλιστές χωρίς να πληρώνουν φόρο, οι αγρότες να πληρώνουν φορολογία.
άλλα ζητήματα, άρδρευσης. Εδώ τα δίχτυα, καταραίουν τα αρδευτικά δίχτυα. Με σημαντικά προβλήματα. Πάρτε Δυτική Ελλάδα για παράδειγμα. Και πού η Δυτική Ελλάδα που έχει πληθώρα υδάτινων πόρων. Και όμως τα δίχτυα καταραίουν. Και όχι μόνο με κίνδυνο να μην μπορούν να καλλιεργήσουν οι αγρότες, αλλά και με πλημμυρικά φαινόμενα που υπάρχουν. Πύργος για παράδειγμα. Και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και που υπάρχουν. Άλλα ζητήματα που επιδεινώνουν την κατάσταση σχετίζονται με την κυβερνητική πολιτική. Άμεσα με την κυβερνητική πολιτική. Να φέρω ένα παράδειγμα. Φορολογία των αγροτών ή το ασφαλιστικό των αγροτών. Πονεμένες ιστορίες αυτές. Ή άλλα ζητήματα, επιμέρους, μικρότερες σημασίες που παίζουν ρόλο καθοριστικό, ποιος στηρίζεται. Το χήμα Τσίπουρο και χήμα Τσικουδιά. Δεν μπορούν, λέει, να ονομάζονται Τσίπουρο και Τσικουδιά, ούτε να πολλούνται έτσι. Κυβέρνηση το λέει. Με βάση τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να είναι εμφιαλωμένα. Και το χήμα, ο μικρός αμβικούχος, ο οποίος παράει και θέλει να το δώσει σε ένα μαγαζί εστίασης, θα πρέπει να ονομάσει προϊόν απόσταξης, λέει, και όχι τσίπουρο. Αλλιώς θα πάρει πρόστιμο, 1.000 ευρώ. Να, που οδηγείται την κατάσταση, να καταστρέφεται, να τσακίζεται τους μικρούς προς όφελος των μεγάλης φωτοβιομηχανίας, που αυτοί δεν παράγουν επί της ουσίας τσίπουρο. Το παραδοσιακό τσίπουρο παράγεται από τους αμβικούχους. Μια ζωή, αυτό ονομάζουμε τσίπουρο. Για να είμαστε και καθαροί. Και όμως εσείς, με βάση τον κανονισμό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, 1.000 ευρώ πρόστιμο, αν δεν τηρείται αυτή η διαδικασία. Δεύτερο στοιχείο, εισαγωγές. Δεν είναι μόνο υλοποίηση, είναι και εισαγωγές. Εδώ υπάρχει πρόβλημα με το εισόδημα των πατατοπαραγωγών. Τεράστιο πρόβλημα αυτό το διάστημα. Όμως οι εισαγωγές γίνονται και οι παράνομες ελληνοποίησεις. Η αιγυπτιακή πατάτα που ονομάζεται ελληνική πατάτα. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Άλλο πρόβλημα, γιατί δεν μπορείτε να βάλετε ζήτημα, γιατί είμαστε στην ελεύθερη αγορά, λέει, και δεν μπορούμε να βάλουμε δασμούς. Άρα λοιπόν η καταστροφή, η παραγωγή των το Έλληνα να καταστρέφεται για να μπορεί να παρέρχονται μέσα από τις πολυεθνικές, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις μεγάλες εκτάσεις στην Αίγυπτο και αλλού. Και αλλού. Όχι μόνο αυτό. Τέταρτο στοιχείο. Πρόβλημα σημαντικό είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι παράγοντες, για να μην μακρηγορώ? Βγάζουν βία, εκτοπίζουν βία τη φτωχομεσαία αγροτική από τον κλήρο της. Για να συγκεντρωθεί η αγροτική γη και η αγροτική παραγωγή σε όλο και λιγότερα χέρια. Καπιταλιστικές επιχειρήσεις και στην Ήπεθρο, επί της ουσίας. Γιατί βεβαίως ο μικρός κλήρος δεν είναι παραγωγικός. Αλλά εσείς το κάνετε με το βίαιο εκτόπισμα, εμείς στο σοσιαλισμό λέμε ότι θα γίνει με την κοινωνικοποίηση της γης. Και όχι με το βίαιο εκτόπισμα. Να λοιπόν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα λοιπόν και συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια και ταυτόχρονα αλλαγή της χρήσης γης. Η κυβέρνησή σας δεν επέτρεψε, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, σε γη υψηλής παραγωγικότητας να φυτεύονται λαμπόγιαλα? Το κάνετε ή δεν το κάνετε? Το κάνετε. Γιατί το κάνετε, φυτεύετε λαμπόγιαλα? Γιατί σας έπιασε ο πόνος να στηρίξει το εισόδημα του αγρότη? Μα αφού πρώτα εκεί η παραγωγή πρέπει να στηριχτεί. Αυτό το οποίο μπορεί να παράγει. Όμως εσείς του δίνετε το δικαίωμα να βάζει λαμπόγιαλα και να μπορούν μετά οι επιχειρήσεις, γιατί αυτό γίνεται, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να τα παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί δεν μπορεί να τα συντηρήσει. Τα λαμπόγιαλα που βάζει ο αγρότης σε βάρος αγροτικής παραγωγής και το λακαρνανία, γιατί είναι ο κύριος Λιβανός εδώ μπροστά, είναι καθαρό. Βγάλανε τα καπνά για να φυτέψουν λαμπόγιαλα. Και όταν δεν μπορούσαν να συνδεθούν γιατί ήταν μακριά το δίκτυο, τα παρατάγανε έτσι. Γιατί είχε κόστος σύνδεσης εκεί που βάλανε τα λαμπόγιαλα με το δίκτυο της ΔΕΗ. Συνέβη αυτό, κύριε Λιβανέ, συνέβη. Τους κοροϊδέψαν τους αγρότες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις βεβαίως τους κοροϊδέψαν. Λέω τους κοροϊδέψαν επί της ουσίας. Τους είπα, βάλετε λαμπόγιαλα και μετά τους ήρθε ο λογαριασμός. Τι πρέπει να πληρώσουν για να συνδεθούν? Έτσι ακριβώς είναι. Και μπορείτε να απαντήσετε στο πώς ακριβώς είναι. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, ακόμη και της ελληνοποίησης, που έχει θετικές διατάξεις μέσα, εμείς δεν λέμε, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Με τις ποινές και με τα αδικήματα και με όλα αυτά. Ποιοι θα ελέγχουν, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί καλό είναι να υπάρχουν οι ποινές, αλλά ο έλεγχος ποιος θα τον κάνει? Οι αποδεκατισμένες υπηρεσίες? Ή θα το ιδιωτικοποιήσετε τον έλεγχο, όπως κάνετε για τα βιολογικά προϊόντα, και
ενδεικτικά ψάχνετε να βρείτε. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή αυτές οι διατάξεις να παραμείνουν δώρον άδωρον. Το δεύτερο στοιχείο, το βασικό ερώτημα το οποίο θέτουμε ως ΚΚΕ, είναι παραγωγή για ποιον. Αγροτική παραγωγή για ποιον γίνεται. Γίνεται για να ικανοποιηθούν οι διατροφικές ανάγκες του λαού. Ή γίνεται για άλλους σκοπούς. Δεν γίνεται για να καλυφθούν οι διατροφικές. Μην μου κουνάτε το κεφάλι. Δεν γίνεται για να ικανοποιηθούν οι διατροφικές ανάγκες. Γιατί αν γίνονται για να ικανοποιηθούν οι διατροφικές ανάγκες, τότε δεν θα υπήρχαμε πάρα πολλές φορές σε αυτές τις δεκαετίες αναδιαρθρώσεις στις καλλιεργητικές, στην παραγωγή. Αναδιαρθρώσεις. Το τι περάσαν και το τι μπήκανε μέσα να καλλιεργηθούν, γιατί είχε μια καλή τιμή και στο τέλος μετά από τρία χρόνια την έχανε αυτή την τιμή, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ή δεν θα ήταν πεδίο αντιπαράθεσης, ας το πω έτσι, επί της ουσίας, ή μάλλον σημαντικό ζήτημα, η υπόθεση της κάναβης. ΣΥΡΙΖΑ και εσείς ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοσταλεί και λέει η κάναβη και η παραγωγή της αποτελεί την ατμομηχανή, με άλλα λόγια, της αγροτικής παραγωγής. Αλήθεια. Δεν αποτελεί τα συμφέροντα που έχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι να καλλιεργήσουν αυτό για να βγάλουν κέρδη. Άρα λοιπόν η ατμομηχανή σας είναι ότι συμφέρει τους επιχειρηματίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και όχι ότι συμφέρει για να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες. Και το λέμε αυτό γιατί επιβεβαιώνονται από μια σειρά. Άρα λοιπόν, ο προσανατολισμός τον οποίο έχετε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής είναι πώς ακριβώς η παραγωγική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα θα διαρθρωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την αγροτική παραγωγή, είτε την επεξεργάζονται, είτε τη χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη. Και με βάση αυτές τις προτεραιότητες. Δεν το ξέρετε για το στάρι, το μαλακό και το σκληρό. Το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα? Γιατί κάποιοι επέβαλαν τις βιομηχανίες να μην παράγεται ο ένας τύπος σταριού. Γιατί δεν το συνέφερε. Το έκανε εισαγωγή. Και όχι η επάρκεια η διατροφική την οποία πρέπει να έχει η χώρα μας σε τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα λοιπόν, κατά λίγο, κύριε Πρόεδρε, και θα χρειαστώ 1-2 λεφτάκια από τη δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ. Κατά λίγο λοιπόν, αγροτική παραγωγή για ποιο σκοπό, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Έχετε στρατηγική για την αγροτική παραγωγή? Βεβαίως έχετε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στρατηγική. Και το κίνημα αλλαγής έχετε την ίδια στρατηγική όμως. Έχετε ακριβώς την ίδια στρατηγική. Τι έχετε? Την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων των μονοπωλίων, την υλοποίηση της αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά μαζί, με βάση αυτά προωθείτε τις κυβερνητικές σας πολιτικές και επιλογές. Όλα αυτά που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους αγροτοκτηνοτρόφους, τους πετάνε βία από την παραγωγική διαδικασία, τους κατσακίζουν τα εισοδήματα τα οποία έχουν. Αυτή λοιπόν είναι η κοινή στρατηγική. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται ο αγρότης να βελτιώσει τη θέση του αν δεν συγκρουστεί με το βασικό αντίπαλο. Που ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος? Το συμφέρον των μονοπωλιακών ομίλων. Με αυτό πρέπει να συγκρουστεί και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορέσει να διασφαλίσει την ικανοποίηση κάποιων από τις ανάγκες του. Και να μπορεί να παραμένει και να καλλιεργεί τα χωράφια του. Αν δεν συγκρουστεί με αυτά τα συμφέροντα, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να καλλιεργεί. Και αυτό εξ αντικειμένου το φέρνει στην ίδια θέση με τον εργάτη, με τον επαγγελματία και τον αυτοαπασχολούμενο. Γιατί και αυτούς του τσακίζει η δράση των μονοπωλίων. Για τον εργάτη δεν τον τσακίζει. Με τους μισθούς πείνας, με τις ανατροπές εργασιακές σχέσεις, τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Τον αυτοαπασχολούμενο που μονοπολείται κλάδι της οικονομίας και πετάγεται βία από την αγορά στο όνομα του ανοίγματος, το λεγόμενο για παράδειγμα κλειστών επαγγελμάτων, ποιος τον τζακίζει? Άρα λοιπόν έχουν κοινό αντίπαλο. Άρα κοινό συμφέρον να δράσουν και να αντιπαλέψουν αυτά τα συμφέροντα των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκάστοτε κυβερνήσεων που τα στηρίζουν. Γιατί εμείς το λέμε καθαρά. Γιατί θα είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση εάν υπήρχε τοπική συγκήτριά μας, ο σοσιαλιστικός σχεδιασμός, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Και το τι παράγεις για να καλύψω πρώτα τις δικές μου ανάγκες και μετά ότι περισσεύει να κάνω εξαγωγές και με βάση ποιες προϋποθέσεις τον εξοπλίζω τον αγρότη να μπορεί να παράγει, ο καθένας είναι μόνος του. Γι' αυτό υπάρχει και το ελληνικό παράδοξο.
τεράστια σπατάλη σε μέσα παραγωγής στην αγροτική οικονομία. Γιατί είναι μικρός ο κλήρος, αναγκάζεται να πάρει και το τρακτέρ και το αρδευτικό και μια σειρά άλλα μηχανήματα, δεν μπορεί αυτά να τα αποπληρώσει και το ανεβάζει τεράστια το κόστος. Όμως αυτά θα τα έχει δωρεάν παροχή από το κράτος, για να μπορεί να καλλιεργεί τη γη, να έχει εισόδημα, να καλύπτει τις ανάγκες. Που αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε στον καπιταλισμό, που είναι επί του παρόντος ένα σύστημα το οποίο αναδεικνύει την πόχα του, κύριε Υπουργέ. Και θα βάλω δύο πλευρές στην πόχα. Τα γεγονότα τα οποία γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνει ότι η Μητρόπολη του καπιταλισμού μαστίζεται από το ρατσισμό, τη φτώχεια, την εξαθλίωση. 37 εκατομμύρια άνεργοι μέσα σε 9 εβδομάδες. Στη Μητρόπολη του καπιταλισμού. Και λέτε γιατί γίνονται αυτά τα επεισόδια της αστυνομικής βαρβαρότητας. Μόνο και μόνο και ταυτόχρονα έχει η κυβέρνηση Τραμπ να δώσει περίπου 2-3 εκατομμύρια στις πολυεθνικές αμερικάνικες. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητα να δώσει 750 δισεκατομμύρια στις ευρωπαϊκές πολυεθνικές στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και όμως για να προστατευτεί ο αγρότης παραγωγός, εκεί μετράμε τα φραγκοδίφραγκα, τι περισσεύουν. Αλλά για τις πολυεθνικές υπάρχουν τα 750 εκατομμύρια, τα οποία θα γίνουν κάτω από όρους και προϋποθέσεις θα δοθούν αυτά. Και οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένοι. Είναι πρόθεση των μεταρρυθμίσεων, των ανατροπών, εμείς λέμε, και στα εργασιακά και στην απελευθέρωση της αγοράς και στη συμπράξη ακόμη και σε κοινωνικές υπηρεσίες, στην υγεία, δημόσιο και ιδιωτικού, και ταυτόχρονα και η εποπτεία, αν υλοποιούνται οι δημοσιονομικές κατευθύνσεις συνολικά. Άρα δηλαδή έχουμε μια αντιδραστική στροφή. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και να μην μακρηγόρω κι άλλο, φαίνεται ποια είναι η βασική μας αντίθεση. Εμείς δεν είμαστε μικρόψυχοι, αλλά εμείς συγκλωόμαστε στη βάση της στρατηγικής, που θα μπορέσει να ανακουφίσει τον αγρότη ή όχι. Αυτή είναι η βασική μας αντιπαράθεση και διαπάλη την οποία κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία και έχουμε αυτή την πολιτική λογική. Ευχαριστώ πολύ.